Ποια είναι η εθνική στρατηγική ανάπτυξη των ορεινών κοινοτήτων και θα μας βοηθήσει ο κύριος Χαβιαούρης, ο κύριος Κώστας Χαβιαούρης, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Χαβιαούρη μου, πώς είστε? Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι πάρα πολύ καλά και θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ την ομάδα των ερευνητών για αυτό που έχετε δείξει προηγουμένως στο ρεπορτάζ. Είναι άλλη μια απτή απόδειξη ότι στο Τρόδος υπάρχει πλούτος. Πλούτος ζωικός, πλούτος φυτικός. Και γι' αυτό πρέπει να στηρίξουμε με κάθε τρόπο την ποιοτική αναβάθμιση, τη διατήρηση, τη φροντίδα της περιοχής αυτής. Και σε ανθρώπινο δυναμικό εννοείται. Πώς θα καταφέρουμε στην ποιοτική, όπως την είπατε, γιατί είναι πολύ σημαντική λέξη, ποιοτική ανάπτυξη των ορεινών κοινοτήτων. Ποιος είναι ο σχεδιασμός, πώς προχωρούμε και πώς βαδίζουμε, κύριε Χαβιαούρη? Να πω ότι από το 2019 υπάρχει η Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, η οποία έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μια στρατηγική η οποία αποτυπώνει το όραμα της κυβέρνησης και πιο συγκεκριμένα του ιδίου του Προέδρου να μπορέσει να επιφέρει αυτήν ακριβώς την ποιοτική αναβάθμιση, να σταματήσει η πληθυσμιακή αποψήλωση, να ανοίξουν θέσεις εργασίας, να δούμε θέματα που άπτονται της υγείας, της παιδείας, της φροντίδας, της κοινωνικής πρόνοιας των κατοίκων, θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες και άλλα. Και ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μέσα σε αυτήν την ολιστική προσέγγιση που επαναλαμβάνω είναι για πρώτη φορά που ισχύει, προσπαθούμε να υλοποιούμε δράσεις για τον κάθε τομέα, μέσα από τις οποίες θεωρούμε ότι θα επέλθει η ποιοτική αναβάθμιση όπως την έχουμε χαρακτηρίσει προηγουμένως. Μάλιστα. Έχουμε 400 εκατομμύρια ευρώ για τις ορεινές περιοχές μέχρι το 2030. 30 και πέρα από 300 δράσεις, μάλιστα. Μάλιστα. Άρα πρέπει να δούμε και πώς οι κοινότητες οι ίδιες το αντιλαμβάνονται αυτό, τι θα πρέπει να κάνουν και τι ζητούν ήδη να αναπτυχθεί είτε ποιοτικά να αλλάξει στις ορεινές κοινότητες. Πολύ σωστά. Η στρατηγική υπάρχει. Έχει γίνει μετά από αρκετών κόπων, μετά από αρκετές προσπάθειες, με την εμπλοκή εμπειρογνωμόνων, πανεπιστημιακών, των τοπικών αρχών, του ίδιου του κόσμου. Γι' αυτόν, μέσα σε αυτόν το πλαίσιο κινούμαστε. Πέραν τούτου όμως, να αναφέρω ότι κατά τις επισκέψεις μας στις κοινότητες, παίρνουμε τον παλμό των κατοίκων και αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε να εμπλουτίσουμε την εθνική στρατηγική, λόγω του ότι είναι μια ολιστική προσέγγιση, είμαστε σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία, τα αρμόδια τμήματα και ναι, εμπλουτίζουμε με νέες δράσεις για να μπορέσουμε να δώσουμε στους κατοίκους αυτό που χρειάζονται. Μάλιστα. Δηλαδή και οι υπηρεσίες αλλά και οι επιχειρηματίες των ορεινών περιοχών θα μπορούν να επωφεληθούν από αυτό το σχέδιο. Το έχουν κάνει ήδη, έχουν ήδη επωφεληθεί και με ποιους τρόπους. Για παράδειγμα, τέλος πάντων, παλιά λέγαμε στις ορεινές περιοχές ότι θα πρέπει να προσελκύσουμε και περισσότερο κόσμο και όλα αυτά. Αυτό θα το πετύχουμε αν έχουμε και ποιοτικές υπηρεσίες, χώρους εστίασης, χώρους διαμονής, έτσι ώστε και το τοπίο μας να το διαμορφώσουμε ανάλογα και όλα αυτά. Έχουμε μπει σε αυτό τον δρόμο. Βεβαίως. Mm-hmm. Επιγραμματικά και λόγω του χρόνου που είναι περιορισμένος, να αναφέρω τα στεγαστικά προγράμματα τα οποία έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Εσωτερικών για να δώσει κίνητρα και σε νέα ζευγάρια να εγκατασταθούν στο Τρόδος. Έχουμε προγράμματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα που πηγάζουν από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, δράσεις του Υφυπουργείου Τουρισμού, γίνονται έργα που αφορούν το οδικό δίκτυο με τη συνεργασία του Υπουργείου Μεταφορών, γίνονται δράσεις που αφορούν την υγεία, όπως για παράδειγμα την αναβάθμιση του νοσοκομείου Τρόδους που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υγείας, θέματα που αφορούν το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως είναι η δημιουργία κέντρο στήριξης ηλικιωμένων, φυσιοθεραπευτήρια, βρεφοπαιδοκομικούς σταθμούς και άλλα. Ναι, είμαστε σε αυτήν την πορεία. Ήδη κάποια έργα έχουν ολοκληρωθεί, κάποια είναι προς ολοκλήρωση αυτήν την περίοδο και κάποια έχουν τροχιοδρομηθεί
και αναμένεται ότι θα ολοκληρωθούν μέσα στους επόμενους μήνες. Πάρα πολύ ωραία. Στα χρονοδιαγράμματα μας τα πάμε καλά, κύριε Χαβιαούρη. Επειδή ξέρουμε ότι στις υπηρεσίες γενικότερα υπάρχει μια καθυστέρηση στο να βγουν κάποια δεδομένα και να προχωρήσουν. Σίγουρα, προχωράμε. Σίγουρα πάντα υπάρχει το πρόβλημα της γραφειοκρατίας. Οφείλω να πω όμως ότι η στρατηγική, λόγω του ότι υπάρχει και ο θεσμός του Επιτρόπου που συντονίζει αυτές τις δράσεις και όλα τα τμήματα, ναι, προχωρούμε κανονικά. Αν τραβάτε το αυτή εκείνους που καθυστερούμε τη γραφειοκρατία των υπηρεσιών, δεν θα το πάρω στο ανθρώπινο. Να μην υιοθετήσω, να πω απλά ότι... Θα το πω εγώ, κύριε Χαμπιαούρη μου, δεν πειράζει. Συντονίζουμε, κοιτάξτε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι κάθετος σε αυτά. Ναι. Έχει στρατηγική, πρέπει να υλοποιηθούν. Οι διαδικασίες πάντα υπάρχουν, αλλά στο πλαίσιο της νομιμότητας κινούμαστε, πιέζουμε τα πράγματα και οφείλω να ευχαριστήσω όλους τους υπουργούς και όλους τους συνεργάτες μας σε όλα τα τμήματα, γιατί υπάρχει ανταπόκριση και ναι, υλοποιούμε έργα. Σίγουρα υπάρχουν και κάποια προβλήματα που δεν τα περιμένεις, απρόσμενοι παράγοντες, όπως για παράδειγμα η πανδημία, που μπορούν να σε πάρουν κάπως πίσω. Αλλά τρέχουμε τα πράγματα και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά και θα χαρούμε έτσι όταν έχουμε κάποια... έχουμε αρκετά, αν έχουμε ακόμα περισσότερα ολοκληρωμένα έργα, να τα δείξουμε και να τα προβάλλουμε στον κόσμο. Αν έχω ένα λεπτό, θα μπορούσα να αναφέρω επιγραμματικά ότι ολοκληρώσαμε την στέγη, το Περιφερειακό Κέντρο Στήριξης Ηλικιωμένων στο Φοινί. Σύντομα θα γίνουν εγκαίνια στη Νότια Μαραθάσα και στα ορεινά θέρετρα. Έχουμε ολοκληρώσει το φυσιοθεραπευτήριο στον Άγιο Θεόδωρο Πιτσιλιάς που λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία. Έχουμε τελειώσει το φυσιοθεραπευτήριο στο Πέρα Παιδί που ξεκινά τις εργασίες του αυτήν την εβδομάδα. Ξεκινούμε το φυσιοθεραπευτήριο στη Λάνιαν εντός των ημερών. Έχει ολοκληρωθεί ο βρεφοπεδοκομικός σταθμός στον Καλοπαναγιώτη και θα γίνουν εγκαίνια σύντομα από την Υπουργό Εργασίας. Προχωράμε το βρεφοπεδοκομικό σταθμό στην Πάχνα και στην Τριμίκλινη. Έχουμε προχωρήσει στην επέκταση σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας κάποιων σχολείων να γίνουν ολοήμερα σχολεία για να μπορέσουν να εξυπηρετούνται οι γονείς. Καθώς επίσης και το νοσοκομείο Τροόδους, να αναφέρω ότι έχει ολοκληρωθεί η πνευμονολογική κλινική και το τμήμα πρώτων βοηθειών και αναμένεται να γίνουν εγκαίνια γύρω στον Νοέμβριο. Καθώς επίσης έχουν ξεκινήσει έργα αισθητικής αναβάθμισης που αφορούν τα εξωτερικά ιατρία, τα φαρμακεία, το τμήμα νεγραφών και άλλα. Αυτά όμως πάρα είναι πολύ καλά. Ένα μικρό δείγμα το οποίο έχω δώσει. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα έργα τα οποία είναι ήδη σε εξέλιξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε Εγώ καλά. Σας ευχαριστώ. Να Εγώ πάω σας στα δικά σας τα παλιά, κύριε Χαμπιαούρη, τώρα. Θα ασχοληθούμε μαζί με την παιδεία, γιατί ανοίγουν τα σχολεία, έτσι όσο ρούπο. Να ευχηθούμε καλή αρχή σε όλους, τους εκπαιδευτικούς, τα παιδιά, τους γονείς. Και είμαι σίγουρος ότι παρά τις αντικσότητες που υπάρχουν, οι εκπαιδευτικοί μας θα δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό και με τη συνδρομή, τη στήριξη των γονέων, των παιδιών, του Υπουργείου, θα πάνε όλα καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά.